Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Χαλάζι TV. Είμαστε και πάλι εδώ μαζί σας. Το καιρικό μας ραντεβού καθιερωμένο καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή στις 9.30 το βράδυ. Και από Δευτέρα όλα δείχνουν ότι θα είμαστε μαζί 1 με 3 τη νύχτα. Ξαναγυρνάμε στο 1 με 3, άρα θα έχετε και το νυχτερινό μας πλέον ραντεβού, καθώς με την είσοδο του Δεκεμβρίου φαίνεται ότι ο καιρός αλλάζει και θα φέρει στη ζωή μας τα πρώτα δείγματα του χειμώνα πιο καλά, πιο γερά. Δηλαδή φαίνεται ότι πλέον οδεύουμε σε μια ουσιαστική αλλαγή του καιρού το επόμενο χρονικό διάστημα και θα φανεί. Θα φανεί πάρα πολύ, καθώς το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου κρύβει, κυρίες και κύριοι, αρκετά κρύα. Θα δούμε αν κρύβει και χιόνια, αν κρύβει και βροχές. Θα μείνω στο κρύα προς το παρόν, που αυτό είναι πιο χειροπιαστό, μπορώ να πω στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Για τα υπόλοιπα θα δούμε σταδιακά τι διαθέσεις μπορεί να κρύβει ή όχι ο Δεκέμβριος. Προς το παρόν όμως, πώς θα τελειώσει ο Νοέμβριος, μείνετε μαζί μας εδώ στο Χαλάζι TV και στην εκπομπή Weather Report. Λοιπόν, νομίζω ότι και σήμερα καταλάβαμε όλοι ότι κράτησε για τα καλά το βόρειο ρεύμα και στην Αττική κατάφερε και συνέφιασε. Είχαμε ένα μουντό σκηνικό του καιρού από πολύ νωρίς. Είχαμε και ένα ψηλό βροχάκι στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού Αττικής. Πήγε λίγο ή πολύ καλύτερα σε σχέση με ό,τι θεωρούσαμε ότι θα μπορούσε να βγάλει ο νομός Αττικής για σήμερα, δηλαδή πολύ πιο πυκνή συννεφιά, ακόμα και ψηλόβροχο. Αυτό βέβαια είναι ένα ευχάριστο έτσι συμβάν για το νομό Αττικής. Είχαμε έτσι αυτή την φθινοπορεινή έκφραση του καιρού, αλλά για λίγο, καθώς από αύριο σταδιακά πλέον απομακρύνεται και αυτό το χαμηλό και αυτή η κατάβαση και οδεύουμε σε ταράν ταράν αυτό εδώ που βλέπετε, κυρίες και κύριοι. Ανοίγει ο καιρός και μέχρι και το Σάββατο οδεύουμε με καλές καιρικές συνθήκες γενικά, ηλιοφάνεια σε όλη πλέον την Ελλάδα, όχι μόνο στα δυτικά και βόρεια, αλλά και στην Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Αυτό το σκηνικό του καιρού θα κρατήσει μέχρι το Σάββατο τουλάχιστον. Μένει να δούμε την αλλαγή του καιρού από Κυριακή και μετά, καθώς με το τελείωμα του Νοεμβρίου, όπως είπαμε, 29 και 30 του μηνός, μπαίνουν σιγά σιγά τα θεμέλια ουσιαστικών μεταβολών του καιρού, καθώς ένα χαμηλό βαρομετρικό από την Ιβρική Χερσόνησο καταφέρνει να διασχίσει όλη τη Μεσόγειο, θα φτάσει και στη χώρα μας. Το θέμα είναι, θα καταφέρει να διασχίσει όλη την Ελλάδα ή θα κινηθεί ελαφρώς νοτιότερα και θα δώσει τις περισσότερες βροχές στα κεντρικά και νότια τμήματα της Ελλάδας και θα πάρουν τα λιγότερα οι δυτικοί και βόρειοι. Θα τα δούμε σιγά σιγά όλα αυτά εδώ στο Χαλάζι TV. Να ξεκινήσουμε σε λίγο και με την παράθεση των χαρτών, όπως κάνουμε κάθε φορά άλλωστε, για να μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα. Θα δούμε βέβαια και τι θερμοκρασίες κατεγράφησαν σήμερα και χθες νωρίς το πρωί και τη νύχτα αργά, καθώς φίλες και φίλοι, κάνει αρκετό κρύο, μπορώ να πω. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Θάνο Σταματόπουλο στην παρέα μας. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα και στους φίλους τηλεθεατές. Λοιπόν, έχουμε πλέον μπει στη μετάβαση των δύο εποχών, θα έλεγα εγώ, δηλαδή από το φθινόπωρο προς το χειμώνα, όπου στο μεσοδιάστημα που ακολουθεί, για να φτάσουμε εκεί, τι έρχεται, ένα διάστημα καλοκαιρίας πλέον, έτσι. Άρα, μένει να δούμε εάν θα κρατήσει καταρχάς πολύ αυτό το διάστημα καλοκαιρίας και αν καταφέρει το χαμηλό βαρομετρικό για το οποίο συζητάγαμε εδώ και μέρες για το Σαββατοκύριακο, αν θα καταφέρει να φτάσει έως και τη χώρα μας. Θα
Σ' αφήσω εσένα να δώσεις το έναυσμα του καιρού. Τι έγινε σήμερα καταρχάς, γιατί πήγε πολύ καλύτερο ο καιρός στην Αττική και εγώ θα αρχίσω να συγκεντρώνω τους χάρτες μας. Σήμερα στην ουσία είχαμε ένα πέρασμα, όπως φυσικά το αναμέναμε. Βέβαια τα φαινόμενα ήταν λίγο πιο πολλά και στην Αττική. Δηλαδή, εγώ περίμενα να ήταν κυρίως στα βόρεια και ανατολικά, αλλά έβρεξε και στο κέντρο πρόσχερα το πρωί. Είχαμε και εδώ και στο κέντρο, τουλάχιστον στα Πατήσια, από μένα εγώ, μια βροχή. Εντάξει, όχι ιδιαίτερα έντονη. Αστενόβροχο ήταν, αλλά πήγε καλύτερα από ό,τι το περιμέναμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Μπράβο. Τελικά είχε λίγο πιο πολύ ιετό από ό,τι φαινόταν. Καλά, έτσι αλλιώς το Αιγαίο πραγματικά αλληλεπίδρασε πιο σημαντικά. Αυτό φυσικά έχει ως αποτέλεσμα το Αιγαίο να είναι πιο θερμό, να είναι αρκετά ζεστό, οπότε στην ουσία τα φαινόμενα ήταν πιο πολλά σε σχέση με αυτό που δίνανε τα προγνωστικά μοντέλα. Είχαμε λοιπόν σήμερα βροχές στην Ανατολική, Ιππροδική χώρα και στο Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα είχαμε κάποιες τοπικές βροχές. Είναι στην ουσία αυτό το τελευταίο, η τελευταία κατεβασιά που είχαμε πει και τις προηγούμενες ημέρες. Και τα φαινόμενα τις επόμενες ώρες φυσικά θα εξασθενήσουν. Τώρα, από αύριο... Καταρχάς, πριν πάμε εκεί, πριν πάμε στα διακάσω ακόμα την πρόγνωση, γιατί δεν έχω φέρει ακόμα ό,τι κάνουν τους χάρτες. Πριν πάμε εκεί, ένα-ένα. Ο αντικυκλώνας αυτή τη στιγμή που βρίσκεται πάνω από την Ευρώπη, τι διαθέσεις έχει καταρχάς, σε πρώτη φάση αυτό? Ο αντικυκλώνας που βρίσκεται πλέον από την, στην κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια θα αρχίσει να κινείται σιγά σιγά αυτό το αέρνο τείχος που έχω πει πολλές φορές, που μπορώ, το λέμε απλά στον κόσμο για να το καταλάβει. Για να μπούμε τώρα σε μετεωρολογικούς όρους και δεν καταλάβει τόσο πολύ κόσμο. Αυτό τέλος πάντων ο αντικυκλώνας, υψηλές πιέσεις από την κεντρική Ευρώπη, θα αρχίσει σιγά να κινούνται προς την περιοχή μας και την Ανατολική Μεσόγειο από αύριο σταδιακά και τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. Αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα γενικά να αφήσει χώρο αυτό το αντικυκλώνας να πάρουν τα χαμηλά προς το Ατλαντικό έναν δρόμο προς την Ευρώπη και ήδη θα συμβεί αυτό από τις επόμενες ώρες και αύριο στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία, καθώς ένα σαυλώνας αναμένεται να κατέρθει εκεί, να υπάρξει με κάθοδο ενός σαυλώνα και να δημιουργηθεί και ένα βαρονικό χαμηλό την Πέμπτη στην περιοχή της Ισπανίας. Άρα λοιπόν, όπως βλέπεις, θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει η κατάσταση. Πλέον αρχίζει μια κινητικότητα στην Ευρώπη μετά από αυτό το διάστημα, αυτό το παρατεταμένο διάστημα αυτή τη χειρική στασιμότητα και αυτή τη χειρική βαρετοκαιρία, μπορώ να το πω. Γιατί πραγματικά είχα μια βαρετοκαιρία έτσι σε μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης. Δεν προσέχει ο καιρός κάποιο ιδιαίτερο έτσι ενδιαφέρον. Εκτός από κάποιες διαταραχές που επηρεάζουν κυρίως την Ανατολική Ελλάδα, όπως είπαμε. Ναι. Τώρα, αυτό που στην ουσία συζητάμε είναι η έλευση πιθανότατα και στη χώρα μας ενός χαμηλού βαρομετρικού. Ναι, πραγματικά αυτό το σύστημα που σας προανέφερα που θα είναι στην περιοχή της Ισπανίας και γενικά της Ιβερικής Χερσονήσου που θα αποκοπεί την Παρασκευή αυτό από την υπόλοιπη, από την ευρύτερη ατμοσφαιρική κυκλοφορία θα κινηθεί σιγά σιγά πιο ανατολικά. Το Σάββατο και γενικά αναμένεται να κινηθεί προς την κεντρική Μεσόγειο και κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί και προς την περιοχή μας. Δηλαδή πλέον κερδίζει το σενάριο αυτό που φαινόταν ότι θα ερχόταν το χαμηλό προς τη χώρα μας και απομακρύνεται αυτό το σενάριο που φαινόταν ότι δεν θα ερχόταν στην περιοχή μας. Άρα λοιπόν τα νέα είναι καλά θα πω πλέον από την κυρίκη συνέχεια καθώς αυτό το σύστημα πλέον θα δώσει αυτές τις πολυπόθητες βροχοπτώσεις που θα έχουν πραγματικά μεγάλη ανάγκη οι αγρότες στο μεγαλύτερο μέρος κυρίως φυσικά της Δυτικής Ελλάδας τουλάχιστον. Βέβαια είναι νωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες φυσικά το πώς έχουμε ακριβώς τα έντονα φαινόμενα. Πάντως είναι το σίγουρο ότι από την Κυριακή μπαίνουμε έτσι σε μια αλλαγή του καιρού πλέον αυτή τη φορά πλέον σε πανελλαδική εμβέλεια, σε πανελλαδική φάση με πιο γενικευμένα φαινόμενα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και όχι επιλεκτικά όπως είχαμε μέχρι σήμερα, όπου πραγματικά ήταν ίδιες περιοχές, δηλαδή Εύβοια, Σποράδες, Αττικοβιωτή, Κυκλάδες και Κρήτη. Πλέον θα μπει και η υπόλοιπη χώρα στο καιρικό παιχνίδι από την Κυριακή στη συνέχεια. Αυτό που θα δούμε από την Κυριακή στην ουσία και όχι από το Σάββατο, στην ουσία από την αρχή της άλλης εβδομάδας, θα είναι η μετάβαση στο χειμώνα θεωρούμε ή κάτι πρόσκαιρο? Ενδείξεις υπάρχουν ότι θα αλλάξει κάτι ουσιαστικά πλέον από εδώ και πέρα στον καιρό? Θα αλλάξει με την έννοια ότι θα έχουμε πλέον πιο έτσι δυτικά συστήματα με νοτιάδες αρχικά σε πρώτη φάση και βροχές. Αυτό στο σύστημα που μας έλειπε όλο τον Νοέμβρη, δηλαδή στην ουσία τον καιρό που έπρεπε να κάνει όλο τον Νοέμβρη
Θα τον κάνεις τώρα προς αρχής του Δεκέμβρη, δηλαδή Άρα, υπάρχει μια καθυστέρηση. άρα ένα λεπτό. Κρατάμε το ότι ξεκινάει η επανέναρξη χαμηλών βαρομετρικών από τα δυτικά στην ουσία, σε πρώτη φάση. Άρα κερδίζουμε χαμηλά. Με αυτό το σενάριο προχωράμε. Δεν θα είναι ένα χαμηλό φωτοβολίδα. Όχι, και φυσικά όταν αυτά τα χαμηλά κινούνται πλέον προς τα ανατολικά θα συνδυάζονται και με βόρευμα στο τελείωμά τους. Ναι, αλλά τα χαμηλά θα είναι από τα δυτικά. Αυτό κοιτάμε σε πρώτη φάση τώρα. Ναι, ναι. Από την κεντρική Μεσόγειο. Α, οκ. Λοιπόν, ωραία. Καλό αυτό. Ναι, που θα δίνουν πραγματικά αυτές τις βροχές, τις ευεργετικές βροχές και τις καταιγίδες φυσικά, γιατί θα έχουμε και νοθιάδες, θα ανέβει και η θερμοκρασία κάπως. Δηλαδή, αλλάζει πλέον τελείως η φάση. Από εκεί που είχαμε ψυχρές μάζες, ξηρές και λίγα φαινόμενα, μπαίνουμε στην ουσία σε μια κανονικότητα, θα έλεγα σχετικά, αν και καθυστέρησε αυτή η κανονικότητα που έπρεπε να κάνει όλο τον Νοέμβρη, με συστήματα από τα δυτικά τουλάχιστον και βροχές, αρκετές βροχές από ό,τι φαίνεται, θα πέσει κάτω από αρκετό νερό, επιτέλους, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα. Που έχουμε πραγματικά πολύ μεγάλη ανάγκη για αγρότες αυτές τις βροχές. Γενικά έτσι πιο μαλακός θα είναι ο καιρός, αν και βέβαια όταν το χαμηλό φυσικά κινηθεί ανατολικά θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία, όπως είναι λογικό, αλλά γενικά πλέον το σίγουρο είναι ότι θα αποκτήσει πλέον ο καιρός μεγάλο ενδιαφέρον πανελλαδικά. Δεν θα είναι αυτό που είπα, τα φαινόμενα που είχαμε μέχρι σήμερα που ήταν αυστηρά αφορούσε κάποιες μόνο περιοχές. Ωραία. Να δούμε και λίγο τις θερμοκρασίες που είχαμε σήμερα το πρωί. Γιατί παρατηρούμε ότι παραμένουν οι θερμοκρασίες αρκετά χαμηλές, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε εδώ τώρα στο Νέο Κάφκασο μείον 7 βαθμούς, βλέπουμε πόσο κάτω πέφτει η θερμοκρασία, έτσι. Στον Ευρωκόπη μείον 6,6, σχεδόν μείον 7 και εκεί. Στο Παρανέστη Δράμας μείον 5, όπως και στο Μεσοβούνο Κοζάνης. Στο Φωτολίβο Δράμας μείον 4, στη Φλόρινα επίσης. Και στο Βαρικοφλόρινς μείον 3. Άρα βλέπουμε ότι παραμένει αρκετό κρύο, ειδικά τη νύχτα και νωρίς το πρωί οι θερμοκρασίες πέφτουν υπό το 0. Και είναι βέβαια περιοχές της Βόρειας Ελλάδας οι οποίες δεν έχουν υποκάλυψη, δεν έχουν φαινόμενα και ευνοούνται οι αναστροφές. Εξού λοιπόν και βοηθάει ο καιρός στο να πέφτει η θερμοκρασία αρκετά κάτω από το 0, έτσι. Ναι, και αυτό κυρίως το οφείλεται σε θερμοκρασίες αναστροφές. Δηλαδή η θερμοκρασία, αντί να πέφτει καθώς ανεβαίνουμε προς τα πάνω, αυξάνεται. Αυτό οφείλεται στην ουσία επειδή το έδαφος τη νύχτα, το λέει πολύ απλά, εκπέμπει ακτινοβολία που έχει απορροφήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας και πρόκειται για μια έτσι υπέρυθρη ακτινοβολία. Και έτσι λοιπόν το έδαφος ψύχεται και ψύχοντας και την υπερκείμενη στιβάδα αέρα λόγω των μορίων. Και αυτή η στιβάδα αέρα, η οποία μπορεί να εκτείνεται σε ύψος από μερικές δεκάδες μέτρα πιο πάνω. Οπότε λοιπόν η θερμοκρασία είναι πιο χαμηλή σε πιο παιδινές, σε χαμηλά υψόμετρα σχέση φυσικά με όσο ανεβαίνει προς την κατώτερη τροπόσφαιρα που εκεί η θερμοκρασία ανεβαίνει. Και αυτό φυσικά γίνεται όταν έχουμε αντικυκλονικές συνθήκες. Ανέφελο ουρανό, δηλαδή ξαστεριά και άπνοια. Όπως είχαμε στον Ευρωκόπη, γι' αυτό και όλα σωτική θερμοκρασία. Δηλαδή, μπορεί τον Ευρωκόπη να έχει μείον 6, όπως είπες, και στα 850 να είχαμε 0, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή, η θερμοκρασία ανέβαινε. Δεν θα κατέβαινε όσο ανέβαινε. Είχαμε δηλαδή μια θερμοκρασική αναστροφή, όπως λέμε. Και πάμε να δούμε και τους βοριάδες, οι οποίοι φύσαγαν σήμερα στην Ανατολική Ελλάδα, αρκετά ενισχυμένοι στο Αιγαίο, στην Τίνο. 111 χιλιόμετρα ανά ώρα, στην Παξιμαδά Καρίστου 108, στην Πάρνηθα 90 χιλιόμετρα, στην Πεντέλου 85, στην Ανάφη 77, όπως και στην Άξο, όπως και στη Χίο, ενώ στον Μπλεσίβο Μενάλου 76 χιλιόμετρα ανά ώρα. Οι βοριάδες ενισχύθηκαν σήμερα, είδες αρκετά σημαντικά. Ναι, σήμερα είχαμε πάλι μια ακναίου νήσι, πραγματικά είναι εντυπωσιακή φτιμόνια των βοριάδων για Νοέμβρη, δηλαδή δεν το βλέπουμε και κάθε χρόνο αυτό, να έχουμε τόσο έτσι επίμονους βοριάδες Νοέμβρη μήνα. Συνήθως ο νοτιάς είναι ο κύριαρχος αυτή την εποχή και όχι τόσο βοριάς. Και αυτή στην ουσία ήταν η αιτία που ήταν πραγματικά πολύ λιγότερα τα φαινόμενα, καθώς στην ουσία ο βοριάς δεν έχει, στη Βόρεια Ελλάδα δεν φέρνει κάτι το ιδιαίτερο, γιατί δεν έχουμε θάλασσα στη Βόρεια Ελλάδα, οπότε είναι ξηρός αυτός ο άνεμος. Αλλά με το που περνάει αυτός ο βοριάς πάνω από το Αιγαίο, από το σχετικά θερμό Αιγαίο, εμπλουτίζει με υγρασία, με συννεφιές και είχαμε αυτή στην ουσία τα φαινόμενα και σήμερα στις ανατολικές περιοχές της χώρας και πάλι Εύβοια, όπως είπαμε,
Αττικό, Βιωτία, Κυκλάδες και Κρήτη, αλλά και Δωδεκάνησα. Ναι. Τα οποία βέβαια έχουν ξεσυνήσει τις τελευταίες ώρες, καθώς ουσία και το σύστημα αρχίζει και γίνεται πιο ανατολικά. Ωραία. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τι καιρικές συνθήκες επικρατούν γιατί ο αντικυκλώνας, φαντάζομαι, ναι, μεν μπορεί να φέρνει καλοκαιρία, αλλά μπορεί σε κάποιες περιοχές να προκαλεί αλληλεπίδραση με άλλα συστήματα. Γενικά, πώς είναι τα πράγματα στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη, στην κεντρική Ευρώπη, εκεί παραμένει ο καλός ο καιρός, όπως είπαμε, αυτό το αντικυκλωνικό πεδίο υψηλών πιέσεων. Αυτός ο αντικυκλώνας αρχίζει να γίνεται πιο ανατολικά προς τα Βαλκάνια και την περιοχή μας. Αντίθετα, όπως είπαμε, στη δυτική Ευρώπη αναμένεται μεταβολή του καιρού από σήμερα το βράδυ, καθώς ένας αυλώνας και ένα χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει την Ισπανία. Και τις επόμενες ημέρες αυτό το σύστημα θα βρεθεί στην υπόλοιπη Ιβερική Χερσόνησο και στη βόρειο-δυτική Αφρική και στα βόρεια δημά γενικά της Αφρικής και θα προκαλέσει εκεί δυνατές βροχές και καταιγίδες. Αυτό το σήμα φυσικά θα επηρεάσει και την Ιταλία με έντονα φαινόμενα το Σάββατο και φυσικά αυτό το χαμηλό θα επηρεάσει και την περιοχή μας, όπως είπαμε, από την Κυρίκη και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Αυτό θα καταφέρει τώρα το ερώτημα που κυριαρχεί. Θα διασχίσει τη χώρα μας ή θα στρίψει δια του αραβόνους και θα επηρεάσει μόνο κέντρο-νότια τμήματα της Ελλάδας? Δηλαδή, θα φάει και η Βόρεια Ελλάδα κάτι από αυτό το σύστημα? Φαίνεται, ναι, ότι θα έχουμε και στην Βόρεια Ελλάδα κάποιες βροχές. Γενικά, αυτό το σύστημα θα πλησιάσει πιο κοντά την Ελλάδα. Δεν θα είναι σαν τα προηγούμενα σύστηματα που πηγαίνανε προς την Αφρική. Καθώς πλέον και ο αντικυκλώνας αρχίζει και κινείται πιο ανατολικά, οπότε στην ουσία δίνει το περιθώριο το χαμηλό να έρθει πιο κοντά στην Ελλάδα. Δεν ξέρω φυσικά. Νωρίς, γιατί υπάρχουν κάποιες δικογνωμίες ακόμη σε προσκάθεια, αν το σύστημα περάσει μιλάμε τώρα πάνω από την Ελλάδα ακριβώς, αλλά γενικά φαίνεται ότι θα είναι σε μια καλή θέση τουλάχιστον, ώστε να δώσει πλέον τουλάχιστον στις περισσότερες περιοχές, αν όχι σε όλες. Είναι πολύ νωρίς βέβαια να μιλάμε για τοπικότητες, για τοπικές προγνώσεις. Να δώσει λοιπόν σε μεγαλύτερο μέρος χώρας κάποιες βροχές. Και φυσικά, ίσως μετά την αλλαγή της Δευτέρας, ίσως πάμε για ένα νέο χαμηλό, βέβαια ακόμα μακριά αυτά τώρα, από την Τετάρτη, δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Α, εσύ μας πήγες τώρα ακόμα πιο μακριά. Άστο. Θέλω να πω ότι από εδώ και πέρα αλλάζει η κυκλοφορία, δηλαδή παίρνουμε αυτός ο δείγμας που είχαμε. Τουλάχιστον, ωραία, σε πρώτη φάση υπάρχουν ενδείξεις ότι αλλάζει όλο αυτό και υπάρχουν ελπίδες να δούμε και άλλα τέτοια συστήματα. Μας έκλεισες πονηρά το μάτι. Ναι. Πάμε να δούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά με τους χάρτες μας. Τους έχουμε τους χάρτες λοιπόν, ξεκινώντας από αύριο Πέμπτη, για να τα δούμε και πιο αναλυτικά όλα αυτά που μας είπες, πώς έχουν τα συστήματα στην Ευρώπη, πώς κατανέμονται και μπορείς να τα βλέπεις μέσα από το χαλάζι. Ναι. Για να ετοιμάσω εγώ και τους χάρτες του ΙΕΤΟΥ για να τα πάμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, ξεκινώντας από αύριο, βλέπουμε λοιπόν πώς έχουν τα συστήματα, κυρίες και κύριοι. Αυτά που μας περιέγραψε ο φίλος μας ο Θάνος. Θάνο, σε ακούμε, παιδί μου. Ναι, βλέπουμε λοιπόν πως για την αυριανή ημέρα, στην ουσία αυτό που είπαμε, ότι ο αντικυκλώνας από την κεντρική Ευρώπη αρχίζει πλέον και κινείται πιο ανατολικά προς τα Βαλκάνια και φυσικά προς τη χώρα μας. Αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα τα φαινόμενα να λιγοστέψουν. Παρατηρήσει, όπως είπαμε, και το χαμηλό που θα βρίσκεται αύριο στην περιοχή στην Πορτογαλία γενικότερα. Αυτό το σήμα που θα αποκοπεί, όπως είπαμε, από την υπόλοιπη κυκλοφορία και την ψυχρή λίμνη και το χαμηλό θα βρίσκεται εκεί πέρα. Και θα δείτε αρκετές βροχές και καταιγίδες στην περιοχή, όπως βλέπετε με τα χρώματα που είναι αρκετά έτσι. Έως φτάνουν και το ροζ και το μοβ, όχι το ροζ, μοβ, που θα δουν αρκετές βροχές. Και γενικά παρατηρήστε και ένα άλλο χαμηλό που βρίσκεται στην βορειοανατολική Ευρώπη. Αυτό φυσικά δεν θα μας επηρεάσει. Αν πάμε τώρα στην Παρασκευή, το χαμηλό το βλέπετε της Ισπανίας κινείται πιο ανατολικά σταδιακά. Θα βρίσκεται περίπου στην ακτογραμμή της Βόρειας Αφρικής, θα κινείται σε αυτή την περιοχή και θα δίνει αρκετές βροχές και καταιγίδες στις περιοχές αυτές. Στην περιοχή μας και γενικά στην Ανατολική Μεσόγειο θα παραμείνουν υψηλές πιέσεις. Αυτό σημαίνει καλός καιρός, λίγα σύννεφα, αρκετή ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας. Το χαμηλό στη Ρωσία κινείται και πάλι ανατολικά, όπως είπαμε. Το Σάββατο το σύστημα αυτό θα βρεθεί στην Κεντρική Μεσόγειο, συνοδευόμενο και από φυσικά μέτωπο κακοκαιρίας. Θα δώσει εκεί αρκετό νερό και στην Ιταλία μετά από πολλές ημέρες εκεί ανομβρίας. Τουλάχιστον στη Βόρεια και Κεντρική Ιταλία, γιατί στην Νότια Ιταλία είχαμε κάποιες βροχές τις προηγούμενες ημέρες και οι καταιγίδες. Φαίνεται ότι και η υπόλοιπη Ιταλία θα δεχτεί αξιόλογο πέρασμα βροχών και καταιγίδων.
στην περιοχή μας βλέπετε πως ο δικηγόρος παραμένει και το Σάββατο πάνω από την περιοχή μας, που σημαίνει ότι θα παραμείνει ο καιρός βελτιωμένος. Άρα λοιπόν, Πέμπτη και Σάββατο, από Πέμπτη και Σάββατο πάμε για καλοκαιρία στην Ελλάδα και άνω της θερμοκρασίας. Παρατηρήσει όμως και το υψηλό βαρομετρικό στην περιοχή της Σκανδιναβίας και της Ρωσίας. Εκεί θα, στην ουσία θα δημιουργηθεί ένας άλλος αντικυκλώνας. Είναι ο σιβηρικός αντικυκλώνας αυτός. Φαίνεται και στο χάρτη της Κυριακής, γιατί έχουμε πάει στην Κυριακή εμείς και βλέπουμε. Οπότε δεν έχει μεγάλες διαφορές όπως το περιγράφεις. Απλά το χαμηλό είναι πιο κοντά μας. Για να συμπαθήσουμε πλέον λίγο με αυτό που βλέπουμε. Και κινείται το χαμηλό προς την χώρα μας σιγά σιγά την Κυριακή. Και βλέπετε πως αρχίζουν και οι χρωματισμοί αρκετά σκουραίνουν πλέον, πρώτα στη Δυτική Ελλάδα φυσικά, αλλά και στην υπόλοιπη χωραβαθμία. Βλέπετε πως απλώνουν τα χρώματα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Που σημαίνει από την Κυριακή πάμε λοιπόν για αυτή την επιδείνωση του καιρού, με τις τοπικά έντονες βροχές αλλά και καταιγίδες. Και φυσικά την Δευτέρα, αν υπάρχει ο επόμενος χάρτης, βλέπουμε πως ο χαμηλό πλέον έχει πλαισιάσει αρκετά κοντά στην Ελλάδα. Θα είναι στη δυτική χώρα το κέντρο του, σύμφωνα πάντα αυτά με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, και θα δώσει πλέον σε επανανεδική φάση αρκετές βροχές και καταιγίδες. Και φυσικά αυτό το σύστημα κατά πάσα πιθανότητα θα κινηθεί προς την Τουρκία μετά, που θα ίσως συνδεθεί και με βόρειο ρεύμα. Βέβαια, αυτό το που θα κινηθεί ακριβώς υπάρχει δικογνωμία, γιατί κάποιες άλλες δείχνουν να παραμένει στην κεντρική σε δυτικά της Ελλάδας και να. Να μην φεύγει γρήγορα δηλαδή. Ναι, να, έτσι απλά να το πούμε. Ναι. Και να συνδυάζεται με ένα άλλο σύστημα και πάλι από την κεντρική Ευρώπη. Γενικά είναι πολλά τα σενάρια που υπάρχουν στο τραπέζι. Αλλά το σίγουρο που είπαμε είναι ότι πλέον η κυκλοφορία αλλάζει και η χώρα μας ο καιρός πλέον θα αλλάξει. Μετά από αυτή την παρεταμένη περίοδο σαν ουμβρίας ή ξηρασίας στις δυτικές και βόρειες περιοχές της χώρας και τις ξηρές καιρικές συνθήκες, μπαίνουμε σε πιο υγρές συνθήκες, νοτιάδες, αυξημένη υγρασία και αρκετές βροχές, καταιγίδες, νοτιάδες. Και γενικά, αν και θα έχουμε αυτές τις βροχές και καταιγίδες, θα μαλακώσει ο καιρός φυσικά κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές. Την νύχτα και νωρίς το πρωί πλέον ο παγετός φαίνεται πως θα περιουσιάσει σημαντικά από το, και κυρίως από τη Δευτέρα, όπου θα, κυρίως και η Δευτέρα που θα εισβάλλει αυτός ο νοτιάς, οι πιθανότητες παγετού θα μειωθούν σημαντικά ακόμα και στη βόρεια ορεινή Ελλάδα. Άρα λοιπόν αρχίζει να προσθέσει πλέον αρκετά ενδιαφέρον ο καιρός πλέον σε ολόκληρη τη χώρα από την Κυριακή και στην συνέχεια. Να δούμε λίγο με τη βοήθεια των χαρτών, τον ιετό, δηλαδή πώς θα φτάσουμε. Δεν θα δούμε όλη την εβδομάδα στον ιετό, γιατί δεν θα έχουμε ιετό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, περιορίζονται τα φαινόμενα. Θα πάμε κατευθείαν να δούμε πώς προσεγγίζει το προγνωστικό μας σύστημα Οθυσσέας την έλευση αυτού του μετόπου κακοκαιρίας της Κυριακής, στην ουσία και της Δευτέρας, για να δούμε τα πρώτα δεδομένα. Επαναλαμβάνω, θέλουμε ακόμα 2-24 ώρα για να φτάσουμε πιο ασφαλή δεδομένα, για να έχουμε πιο ασφαλή δεδομένα, αλλά με τα δεδομένα με τα σημερινά, που είναι Τετάρτη πλέον βράδυ, θα δούμε πώς θα προσεγγίσει πλέον το μοντέλο μας την ιετικός αυτή την εξέλιξη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν. Ωραία, μισό λεπτάκι. Οκ, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, να δώσουμε και το χάρτη ετού. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, Κυριακή 29 του μηνός, βλέπετε από, στην ουσία, πριν τις 3 το μεσημέρι θα ξεκινήσει να έρχεται το σύστημα. Έχουμε επιλέξει το καρέ από τις 3 και μετά. Νωρίτερα, γύρω περίπου από τις 11-12 το πρωί, θα αρχίσει να επηρεάζεται η Δυτική Ελλάδα σταδιακά. Τα πιο έντονα φαινόμενα ως ήθησε σε αυτές τις περιπτώσεις αφορούν τη Δυτική Ελλάδα. Πάντα σε τέτοιες περιπτώσεις, σε τέτοια συστήματα, είναι κανόνας αυτός όταν έρχονται συστήματα δυτικά. Περιμένουμε βροχές σταδιακά στα πιο κεντρονότια της χώρας, ενώ υπάρχουν και άλλα καρέ, θα βρέξει και στην υπόλοιπη Ελλάδα την Κυριακή το βράδυ. Τη Δευτέρα πλέον το σύστημα δίνει βροχές, βλέπετε ότι δεν καταφέρει να δώσει προς το παρόν με τα σημερινά στοιχεία
πολύ έτσι γενικευμένες βροχές, βλέπετε είναι πιο στοχευμένα τα πράγματα. Θέλουμε να δούμε κατά πόσον μπορεί να είναι πιο οργανωμένο το πέρασμα, γι' αυτό και λέμε προς την Παρασκευή θα έχουμε περισσότερα και ασφαλέστερα στοιχεία. Τη Δευτέρα πλέον δείτε όμως ότι έχουμε ένα καλό πυρήνα, αν υποληθευτεί το ίδιο σενάριο, προς την Χαλκιδική, την περιοχή της Καβάλας και στο Ανατολικό Αιγαίο. Βροχές βέβαια έχουμε και στην Αττική, στη Βοιωτία, στην Εύβοια, στην Ανατολική Μακεδονία γενικότερα. Θέλουμε να δούμε αν θα καταφέρουμε να έχουμε κάτι καλύτερο από αυτό το σύστημα, διότι προς το παρόν βλέπετε ότι είναι κάπως επιλεκτικά τα φαινόμενα. Έχουμε αυτό τον αντικυκλώνα που το πιέζει. Γίνεται μια πρώτη προσπάθεια, αυτό κρατάμε σε πρώτη φάση. Σίγουρα θα έχουμε βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το πόσο οργανωμένες και πού, θέλουμε ακόμα νομίζω 2-24 ώρα για να το επαληθεύσουμε. Θάνο. Ναι. Δυσκολεύεται μάλλον και αυτό το συστηματάκι λίγο με τον αντικυκλώνα, βλέπεις έτσι? Ναι, είναι αυτός που πούμε ο αντικυκλώνας που θα πάει στην ουσία στη Ρωσία και στην ουσία αυτό το πράγμα θα το σπρώχνει. Θα διεξαχθεί μια πάλι μια μάχη μεταξύ το ποιο σύστημα θα κυριαρχήσει. Έτσι το λέω έτσι πολύ απλά. Και φυσικά, εάν αυτό το σύστημα δεν μπόρεσε να κινηθεί προς την περιοχή μας ακριβώς, που το δείχνει κάποια προγνωστικά στοιχεία, αυτό κάποιο σενάριο, και δηλαδή και παραμείνει στα δυτικά της χώρας και στην κεντρική Μεσόγειο, τότε τα φαινόμενα θα είναι τοπικά. Εάν φυσικά το σύστημα το αφήσει ο οδηγός και κινηθεί πάνω από την Ελλάδα, τότε πλέον θα μιλάμε για περισσότερες βροχές. Αλλά γενικά υπάρχουν κάποιες, όπως είπα, διχρονομίες από προγνωστικά στοιχεία. Και θα εξαρτηθεί αυτό το χαμηλό από το που θα κινηθεί ανάλογα με τον αντικυκλώνα. Αυτό στην ουσία θα είναι ο οδηγός, αν μπορώ να το πω έτσι πολύ απλά, το που στην ουσία θα κινηθεί και αυτό το σύστημα της Κυριακής και της Δευτέρας στην περιοχή μας. Γιατί όπως είπα, εάν αυτός ο αντικυκλώνας αρκετά ισχυρός, θα το εμποδίσει και θα πάρουμε την Ελλάδα και στην ουσία αυτό το σύστημα θα κάτσει δυτικά μας. Και αν φυσικά αυτό το σύστημα ο αντικυκλώνας είναι επιπέκταση ερημένος και κινηθεί λίγο πιο ανατολικά, θα μπορέσει αυτό το σύστημα να κινηθεί πάνω από τη χώρα μας και να δώσει πλέον σε πανελλαδική φάση αρκετό κατόπους νερό. Είναι πραγματικά πολλά τα σενάρια και θα πιστεύω ότι όπως είπε εσύ, σε επόμενο 48 ώρα θα ξεκαθαρίσει πλέον η κατάσταση το πού στην ουσία θα κινηθεί αυτό το σύστημα. Ωραία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε μακροπρόθεσμα, η τάση του Δεκεμβρίου φαίνεται να καθιερώνεται, ας πούμε, και κάθοδο ψυχρότερων αερίων μαζών προς την περιοχή μας. Υπάρχει τροφή για να σκεφτούμε κάτι τέτοιο στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι θα είναι και πιο κρύος ο μήνας σταδιακά που έρχεται? Θα πω κυρίως προς τις τελευταίες, δηλαδή προς τα μέσα του Δεκέμβρη και συνέχεια, είναι πολύ μακριά, αλλά αυτό βάσει το μακροπρόθεσμο στοιχείο. Θα δούμε φυσικά εάν αναπτυχθεί ένα αντικυκλώνα στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη φορά και στην Κεντρική. Οπότε, ίσως στην ουσία ξαναευνοήσει πάλι την κάθε πιο ψυχρό αέριο μαζών προς την περιοχή μας. Άρα, έχω την αίσθηση ότι το πρώτο δεκαήμερο μάλλον δεν θα είναι τόσο κρύο όσο το τελευταίο του Νοέμβρη, δεκαπενθήμερο. Μάλλον, γιατί γυρνάνε και νοτιοδόκεροι από ό,τι καταλαβαίνω. Κατά διαστήματα ναι, αλλά βέβαια όπως είπα, αν τα χαμηλά κινούνται προς ανατολικά θα πέφτει και η θερμοκρασία με το βόρειο ρεύμα και πάλι. Αλλά γενικά αυτή η τόση θερμοκρασία δεν θα κρατάει πολλές ημέρες όσο κράτησε αυτό το διάστημα που είχαμε με τις ψυχρές μάζες. Δηλαδή θα έρχεται το σύστημα, θα έχουμε νοτιάδες, θα ανεβαίνει η θερμοκρασία, θα κινείται ανατολικά, θα πέφτει για να ξανάρθει πάλι το άλλο σύστημα, τα δυτικά, να μπει πάλι νοτιάδες και να ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δηλαδή στην ουσία κάτι θα γίνεται, πιστεύω. Το να πέφτει, πόσο θα πέφτει όμως? Θα πέφτει στα επίπεδα που είχαμε τώρα, κάτω των 15-14 βαθμών? Γιατί θα ανέβουμε κοντά στους 20 για να πάμε στους 18-17. Έχει μεγάλη διαφορά. Το πόσο κρύος θα είναι ο Δεκέμβρης στο πρώτο δεκαήμερο, λοιπόν, ψάχνουμε να δούμε. Σε σχέση με τις θερμοκρασίες που είχαμε τώρα το τελευταίο διάστημα. Γιατί θερμοκρασιακά είχαμε πέσει και κάτω από τους 16 βαθμούς. Η Αθήνα, ας πούμε, φλερτάρει πολύ κοντά στο 15 τις τελευταίες μέρες. Ναι, και εντάξει, τέλος τώρα, αυτό φυσικά θα εξαρτηθούν με τα χαμηλά, πώς σε ποια θέση θα είναι. Ίσως φυσικά, εάν έχει και τις κατάλληλες θερμοκρασίες, χιονίζει και στα βουνά της Βόρειας Ελλάδας, δηλαδή στα χιονοδρομικά της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, σου βάλουν χιόνι με αυτά τα δυτικά συστήματα, γιατί ευνοούνται τα χιονοδρομικά. Καλά, άλλο τα βουνά, δεν το συζητάμε. Γενικά λέω, αν θα είναι κρύος ο καιρός, πόσο πιο κρύος θα είναι σε σχέση με αυτό που είμαστε τώρα, το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου?
πιστεύω θα κυμαίνει η θερμοκρασία μεταξύ 14 και 18 βάθμων. Δηλαδή εκεί θα κυμαινόμαστε. Θα δούμε και 18 άρια λοιπόν μέσα στο πρώτο. Ναι, με τις νοτιάδες φυσικά. Στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Κυρίως στην Κρήτη κάτω που κίνηκε κατά βάση τις νοτιάδες. Μπορούμε να δούμε και 19, τοπικά 20. Όπως δούμε φυσικά και την Πέμπτη στην Νότια Ελλάδα, ίσως έχουμε και 20 βαθμούς στη Ρόδο και πάλι. Με τον αντικρόνο που θα έχουμε και τις καλές συνθήκες. Αλλά πάντως γενικά έτσι καμία σοβαρή ψυχρή βολή με την έννοια ότι θα έχουμε χιονιά δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι ναι, τα μέσα. Ναι, καλά, για χιονιά ακόμα άστο δε. Ναι, αυτό μακριά είναι, ας πούμε εδώ. Τουλάχιστον ας έχουμε βροχές σε κατοικίδες. Ας ξεκινήσουν οι βροχές σε πρώτη φάση. Έτσι έχουμε ανάγκη. Έτσι, και άσε τους χιονιάδες για... Πάμε σε διαφημίσεις φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 10 και επιστρέφουμε με την υπόλοιπη καιρική επικαιρότητα να δούμε και πώς θα πάνε τα πράγματα σε τοπικό επίπεδο, τι μας επιφυλάσσει ακόμα η καιρική κουζίνα και η Ευρώπη ή γενικότερα τι ψήνει και ο Ατλαντικός από εκεί, να δούμε πού βρισκόμαστε και με τους κυκλώνες, όλα αυτά εδώ. Θα τα συζητήσουμε και θα τα σχολιάσουμε. Ένα σεισμός μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Ξέρεις πώς να προστατευτείς. Πριν το σεισμό, στερέωσε ράφια και βιβλιοθήκες. Μην τοποθετείς κοντά στις πόρτες ψηλά έπιπλα και βαριά αντικείμενα πάνω από κρεβάτια και καναπέδες. Κατάστρωσε ένα σχέδιο επικοινωνίας και συγκέντρωσης της οικογένειας. Όταν γίνεται σεισμός, γονάτισε κάτω από κάποιο ανθεκτικό έπιπλο και κρατήσου από το πόδι του. Εναλλακτικά, γονάτισε στη μέση του δωματίου και προστάτεψε με τα χέρια σου το κεφάλι και τον αφιένα. Μην βγεις στο μπαλκόνι. Μετά το σεισμό, εγκατάλειψε το κτίριο από τις σκάλες. Κατάφυγε σε ανοιχτό και ασφαλή χώρο και απόφυγε παράκτιες περιοχές. Αν εγκλωβιστείς, μείνε ψύχρεμος ώσπου να έρθει βοήθεια. Βρες οδηγίες προστασίας στην ιστοσελίδα civilprotection.gr. Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σιγά μην κάτσω και περιμένω τώρα. Μα τι θα γίνει τέλος πάντων. Πάμε. Γρήγορα, παιδιά, τώρα, σε δύο λεπτά και με εκεί, μωρέ. Λίγο χώρο, παρακαλώ. Ανοίξτε την άκρη, παρακαλώ. Την άκρη, λίγο άκρη. Λίγο χώρο, παρακαλώ. Βιάζεσαι να φτάσεις. Και εμείς. Μην παραβιάζεις τη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Προστάτεψε τη ζωή. Μπορείς να συζητάς τα πάντα με τους ανθρώπους σου. Για οτιδήποτε. Το μόνο που δεν χωράει συζήτηση... είναι η πίσω ζώνη.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάλι 14 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί καθημερινά 9.30 με 10.30 το βράδυ. Τα Σαββατοκύριακα 11.30 με 1. Και από αυτή τη Δευτέρα επιστρέφουμε και πάλι καθημερινά 1 με 3 τη νύχτα. Επίσης ξαναπροστίθεται η εκπομπή 1 με 3 τη νύχτα, γιατί φαίνεται να αποκτάει ενδιαφέρον ο καιρός, άρα ξαναμπαίνουμε σε ρου προγράμματος. Άρα έχουμε αρκετές μετεοσυναντήσεις καθημερινά 1 με 3. Το πρώτο κεντρικό δελτίο 9.30 με 10.30 το βράδυ. Το δεύτερο δελτίο μέχρι την Παρασκευή. Και τα Σαββατοκύριακα 11.30 με 1. Και να θυμίσω και πάλι ότι το Σάββατο στις 10.30 ξεκινάει η εκπομπή Anti-COVID-19. Θέλω να τονίσω και πάλι, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις με τη συγκεκριμένη εκπομπή και τα πιστεύω του καθενός. Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές γνώμες εκεί έξω και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται μια γενικότερη κόντρα με όλο αυτό το θέμα, ότι εσείς οι αρνητές ή εσείς που πιστεύετε, εσείς που δεν πιστεύετε και κοιτάξτε τι γίνεται γύρω σας, πεθαίνει κόσμος ή δεν πεθαίνει κόσμος. Αυτά ο καθένας θα τα κρίνει όπως ο ίδιος ξέρει. Δεν θα κάτσουμε να δούμε ούτε να πούμε εάν ο ιός είναι αληθινός ή δεν είναι αληθινός ή αν είναι υπαρκτός ή δεν είναι. Δεν θα ψάξουμε αυτό. Εμείς θα κάτσουμε να σας δώσουμε τις αλλαγές που φέρνει στη ζωή μας, διότι έρχεται μια νέα εποχή μπροστά μας. Η μετάβαση σε αυτήν την εποχή, η αφορμή αν θέλετε λοιπόν, το όχημα είναι αυτό που ζούμε εμείς σήμερα, δηλαδή ένας ιός. Για άλλους ανύπαρκτος, για άλλους υπαρκτός, για άλλους πολύ θανατηφόρος, για άλλους φυσιολογικός ο αριθμός των θανάτων σε ηλικίες που ενίοτε δεν περιμένανε τον συγκεκριμένο κορονοϊό για να πεθάνουν σε συγκεκριμένη περίπτωση ή να πάθουν το οτιδήποτε. Άρα εμείς δεν θα εξετάσουμε αυτό, εμείς θα δούμε τι φέρνει στη ζωή μας ο ιός και εκεί θα στοχεύσουμε. Περισσότερα κάθε Σάββατο στις 10.30 και από την Κυριακή επίσης στις 10.30 κάθε Κυριακή εν αρχή είναι ο λόγος με τον Σπύρο Χαραλαμπόπουλο και πολύ σύντομα θα προσθεθεί ακόμα μια εκπομπή με την υπογραφή της επίλεκτης ομάδας ειδικών αποστολών Ελλάδος, ένα δίωρο με μαθήματα πρώτων βοηθειών σε απευθεία σύνδεση live. Θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε πρώτες βοήθειες. Τι κάνετε αν βρεθείτε σε κάποιο περιστατικό. Πώς κάνετε κάρπα. Πώς βοηθάτε έναν άνθρωπο από μία λιποθυμία. Τι κάνετε σε ένα κάταγμα. Οι χρήσιμες πληροφορίες. Ένα δίωρο έρχεται λοιπόν με την επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος, το οποίο θα ανακοινώνεται ή δύο ή τρεις φορές το μήνα θα γίνεται αυτό μέσα από την συχνότητα του Χαλάζι TV. Και ακόμα μία εκπομπή, μόλις τελειώσουν τα στούντιο, ο Νάσος Δρόγκας έρχεται με τα 60 λεπτά ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως εδώ στο καιρικό κομμάτι και να πάμε σε μηνύματα καταρχάς, γιατί δεν ξέρω αν έχουμε μηνύματα, Θάνο. Καλησπέρα. Λοιπόν, έχουμε από τον... καλησπέρα. Έχουμε από τον Νίκο Νικολάου. Λέει, έρχεται, λέμε. Το επόμενο μήνυμα είναι από τον Αλέξανδρο Καραγιάννη. Είναι καλησπέρα, λέει, να δούμε πώς θα κατανεμηθούν οι βροχές του Δεκεμβρίου. Γιατί ο Νοέμβρη φεύγει άκλευτος, θα έχουν φαινόμενα και οι περιοχές που δεν έχει πέσει σταγόνα πάνω από μήνα. Θα πάρει μπροστά ο κύρος ή θα είναι πρόσχερη αλλαγή για λίγο και ξανά τούμπαλιν καλοκαίρια. Και έχουμε από τον Γιώργο Κανελόπουλο. Ναι, γνωρίζω τις ανησυχίες του Αλέξανδρου και πράγματι αυτή την απορία την έχουμε κι εμείς. Αν θα βγει άκλευτος και ο Δεκέμβριος. Αν όλο αυτό που θα ζήσουμε από την Κυριακή θα είναι κάτι πρόσκαιρο ή θα είναι η αρχή της μετάβασης σταδιακά στο χειμώνα με βροχές και χιόνια όπως γράφουμε στον τίτλο μας. Τις ίδιες ανησυχίες έχουμε και εμείς, Αλέξανδρε. Ναι. Και
Από τον Γιώργο Κανελόπουλο, καλησπέρα Κωστή, βροχή στη Λακωνία θέλουμε, λέει. Εκτές 24 Νοεμβρίου είχαμε μεγάλη φωτιά στον Μπάρνονα, ξηρασία και λόγω αέρα, που... και λόγω αέρα του έφυγε ενός. Ναι, χθες είχαμε φωτιά στον Μπάρνονα, πραγματικά. Ναι, το είδαμε και εμείς αυτό, παιδιά. Ήταν, δεν ξέρω, είναι ακόμα σε εξέλιξη η πυρκαγιά αυτή. Φτάσαμε να. Νομίζω έχει σβήσει. Μα να συζητάμε για φωτιές τώρα, Νοέμβρη, μήνα σε δάση. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα. Ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα. Ακριβώς ένα μήνα, 25 σήμερα ο μήνας. 25, 25 ναι. Ένας μήνας για τα Χριστούγεννα και συζητάμε για φωτιές τώρα, παιδιά, Έλλειος. Ναι, αυτά κάνει η Νοέμβρη. Αυτά κάνει ο καιρός. Λοιπόν, αυτά είναι τα μηνυματάκια μας. Έχουμε κάτι άλλο. Άλλα μηνύματα, αυτά. Ωραία. Καλησπέρα. Πραγματικά είναι έτσι εντυπωσιακή αυτή. Ωραία. Λοιπόν, κάτι είχαμε ετοιμάσει, τι φέραμε και κολλήσαμε όλοι μαζί τώρα. Κολλάει πάντως, δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει. Όχι, κολλήσαμε, όχι ενώ κολλάμε στον αέρα, κολλήσαμε εμείς εδώ στη θεματολογία, κάτι ετοιμάσαμε. Τι φέραμε. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Βοηθάτε και λίγο, παιδιά, το μυαλό κολλάει. Το συζητάγαμε εδώ με το Θάνο και κολλήσαμε. Δεν ξέραμε τι είχαμε ετοιμάσει τώρα και κολλήσαμε οι δυο μας. Λοιπόν, ευτυχώς. Λοιπόν, ο χειμώνας μπορεί στην Ελλάδα, φίλες και φίλοι, να περιμένουμε να έρθει. Γιατί μην ξεχνάτε, ημερολογιακά δεν έχουμε φτάσει στο χειμώνα ακόμα. 21 ή 22 Δεκεμβρίου μπαίνουμε στο χειμώνα ημερολογιακά, Θάνο. Είς 21. 21 Δεκεμβρίου. 21 του μήνους. Έχουμε το χειμερινό ηλιοστάσιο. Το χειμερινό ηλιοστάσιο. Άρα ο χειμώνας δεν έχει έρθει καν. Έχει έρθει όμως κάπου αλλού. Όχι βέβαια. Έτσι. Έχουμε ακόμα φθινόπωρο. Ο χειμώνας όμως έχει έρθει αλλού, κυρίες και κύριοι. Θα σας πάμε στη Ρωσία και στην Κίνα, όπου ο παγετός και το χιόνι έντισε στα λευκά ακόμη και τα κοάλα. Έχει κοάλα στην Κίνα. Κίνες που δεν ξέρω. Μπορεί να είναι από ζωολογικό κήπο μάλλον. Δεν εξηγείται αλλιώς, ναι. Πώς βρέθηκαν κοάλα στην Κίνα. Πάντως γενικά αυτές οι συνθήκες είναι φυσιολογικές. Είναι πολύ βόρεια. Και στη Μόσχα νομίζω είχαμε αρκετές χιονοπτώσεις. Και με τόσο κιόλας. Νομίζω δεν το ξέρω αυτό ακριβώς. Εντάξει, και φυσικά έχει κρύο, είναι φυσικά πιο βόρεια γεωγραφικά πλάτη, οπότε είναι και ο χειμώνας είναι πιο νωρίς σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, δηλαδή με σκόρπες και ειδικές κοινότητες, και φυσικά και με την περιοχή μας, όπου πραγματικά για να χειμωνιάσει θα πάει στην ουσία τέλη Δεκέμβρη προς Γενάρη η χειμωνιά χειρονομικά, δηλαδή όχι, έχουμε ακόμα και το χειμώνα για την Ελλάδα. Αλλά γενικά αυτές οι περιοχές εκεί πάνω, νομίζω σήμερα έχει και μείον 8-850 σε Ρωσία, δηλαδή πλέον εκείνη. Έχει ίδιο χειμώνας και πραγματικά είναι με αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες και χιονοπτώσεις. Αλλά και παγετό, όπως είπες και εσύ. Ναι, αυτά ήταν πάντα ή κοάλα, πώς λέγονται τώρα τα άσπρα με τα μαύρα, τα μεγάλα. Πάντα σήμερα. Τα πάντα νομίζω. Πάντα, κοάλα δεν είναι πάντως, όχι. Πάντα είναι. Το κοάλα είναι. Πού τα είδες τα κοάλα, μου λέει ο άλλος εδώ. Το κοάλα είναι στην Αυστραλία, δεν είναι. Μα τα κοάλα είναι στην Αυστραλία, νομίζω. Δηλαδή δεν είναι. Ναι, ναι, καλά λέει ο άλλος εδώ. Κάποιος γράφει για μενεγάκι της τηλεόρασης του καιρού. Έχεις δίκιο, ώρες. Εντάξει, έχουμε καταντήσει πλέον. Χειρότερο σε αυτήν την μηνεγάκι έχω καταντήσει ώρες. Πετάω κάτι ωραία, πετάω κάτι καλά. Τα γουάλα που λες είναι νομίζω στην Αυστραλία. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού γουάλα. Πάντα ήταν. Μόνο εκεί. Πάντα, ναι. Τα πάντα τα κάναμε κοάλα εδώ. Λοιπόν, ξαναπάμε να δούμε το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Το καταπληκτικό που μας έρχεται από τη διεθνή επικαιρότητα. Ρωσία, Κίνα, ντυμένε. Στα λευκά. Я встал, быстро, быстро!
Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν φίλες και φίλοι στον υπόλοιπο κόσμο, περιμένοντας και εμείς με το καλό να δούμε αυτές τις εικόνες ισιωνισμένες στους δικούς μας ζωολογικούς κήπους, στα δικά μας βουνά τα Δανείδη, εντάξει εν μέρη, αλλά και σε πιο χαμηλή υψόμετρα, είπαμε, σε ζωολογικούς κήπους. Λοιπόν, Θάνο μου, σε ευχαριστώ. Έλα, τι πήγες να πεις? Έχουμε ακόμα για πεντινά χιόνια, για τις μέρες, για πιο χαμηλά. Καλά, εντάξει, ακόμα δεν έχουμε φτάσει καν στην είσοδο του χειμώνα, είμαστε ακόμα 25 Νοεμβρίου. Ναι. Μελομακάρονα έφαγες? Έφαγα, ναι. Έφαγες, πέρα. Καλά. Καλά. Ζουμερά. Ζουμερά. Μπράβο. Σπιτικά ή αγοραστά? Σπιτικά, δεν είναι σκάνα. Α, σπιτικά. Η γιαγιά τα κάνει ή η μαμά? Και οι δύο. Α, και οι δύο μαζί. Εντάξει. Καλό. Στείλε και εγώ τίποτα. Στείλε και μια ντουζίνα μελομακάρονα να φάμε σπιτικά μελομακάρονα, γιατί προσπαθώ να φτιάξω και εγώ, μα δεν έχω καταφέρει να τα φτιάξω. Η καραντίνα μας μαθαίνει να μαγειρεύουμε κιόλας. Κάτι μαθαίνω, μα ορίστε, γιατί δεν είναι. Ευτυχώς μπορούμε και φεύγουμε που και πάμε και μέχρι την Κορινθία εκεί πέρα. Έχουμε ακόμα τις μπάρες ανοιχτές. Λοιπόν, να είμαστε καλά, ευτυχώς. Τρέχουν τουλάχιστον εδώ οι εξελίξεις. Προσπαθούμε μέσω καραντίνας να οργανώσουμε και εμείς καλύτερα τα πράγματα, να προχωράνε και οι εργασίες μας, να στήσουμε και κανένα μετεωρολογικό σταθμό, να μην μείνουμε πίσω. Αφού τώρα έχουμε... θα τελειώσει και η καραντίνα, εντάξει. Για λίγο, μετά πάλι μέσα θα. Τι θα τελειώσει? Τελειώνει αυτό. 10 μέρες για τα Χριστούγεννα και ξανά πάλι μέσα. Ναι. Νομίζω 14 τώρα είπαν, δεν ξέρω. Αν δεν μάθετε να δουλεύετε το κομπιούτερ φασί, δεν βγαίνετε από εδώ. Πάντως, στα σχήματα, στα σχολεία, δεν είναι καλό. Κατέρευσε εκεί. Και όσο πανεπιστήμιο που συνδέομαι, πέφτει. Η τηλεκπαίδευση έχει καταρρεύσει. Το θέμα είναι να μάθετε να δουλεύετε σωστά το κομπιούτερ. Και οι 80ρηδες. Αν δεν μάθει και ο τελευταίος 90ρης να πατάει το πληκτρολόγιο σωστά, από το σπίτι δεν βγαίνει κανένας. Λοιπόν, η ψηφιακή εποχή έρχεται. Περισσότερα κάθε Σάββατο στις 10.30 το βράδυ, στην εκπομπή Anti-COVID 19. Θάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Και εγώ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Φίλες και φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο βράδυ στις 9.30 και μην ξεχνάτε, ράδιο χαλάζει 10.30 με 12 καθημερινά. Το καιρικό μας ραντεβού συνεχίζεται, κυρίες και κύριοι.